Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλή χρονιά κύριε Νατσούλη. Τι σε κάνετε? Εσάς και σε όσους μας ακούνε. Μήπως γνωρίζετε εσείς την απάντηση? Όχι ακόμη θα έλεγα. Όχι ακόμη. Κάτι επίσημο δεν υπάρχει από τη μεριά. Ακούγεται όμως κάτι? Ακούγεται κάτι? Νομίζω ότι αυτά που ακούγονται μαθαίνονται. Δηλαδή και ναι, από δημοσιογράφους εννοώ και από τα υπόλοιπα μέσα. Οποιαδήποτε πληροφόρηση υπάρχει, ναι, αμέσως κοινοποιείται στον κόσμο. Επομένως κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή ή κάτι που θα μπορούσα να το ξέρω εγώ και να μην το ξέρετε εσείς, δεν υπάρχει. Το γεγονός ότι εντάξει κλείσαμε τα σχολεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων χωρίς να είναι η Όμικρον στα επίπεδα που είναι σήμερα, ή αυτό το πράγμα που γίνεται με 30 ή 40 χιλιάδες κρούσματα την ημέρα και με πάνω από 100 για πρώτη φορά στα 2 χρόνια, για πρώτη φορά στην Καστοριά. Ναι. Πιστεύετε ότι αλλάζουν τα πράγματα ή οι σκέψεις ή δεν αλλάζει κάτι και προχωράμε? Σαφώς αλλάζουν. Τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι ήταν όπως το περιγράψατε κύριε Νατσούλη πριν τις γιορτές. Πριν τις γιορτές είχαμε κρούσματα τα οποία, ναι, ήταν πάντα διψήφια, ίσως κάτω από 50, λίγο πάνω από 50 κάποια στιγμή. Εντάξει. Αλλά δεν είδαμε αυτό το τριψήφιο στην Καστοριά το καθημερινό. Ναι. Αυτό δείχνει, να μην πούμε πανελλαδικά τι συμβαίνει, έτσι μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες κρούσματα. Εκεί πια χάνεται η μπάλα. Ναι. Με αυτά τα δεδομένα νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε ίσως κάποια πρωτόκολλα, κάποιες αποφάσεις στη λειτουργία των σχολείων. Ήδη έχουμε χειροπιαστό παράδειγμα ότι το πρωτόκολλο της καραντίνας και της απομόνωσης έχει αλλάξει. Όπως είδατε έχει πάει στις 5 ημέρες. Ναι. Δεν μένουμε πια 10 μέρες. Έχει αλλάξει ακόμη και για τους διπλοεμβολιασμένους. Πρέπει να παρακολουθούν την υγεία τους για 5 μέρες και να είναι σε απομόνωση. Όλες αυτές οι αποφάσεις δείχνουν ότι πράγματι οι ειδικοί κινούνται σε μια αναθεώρηση των πρωτοκόλων των υγειονομικών που γνωρίζαμε για το γενικό πληθυσμό και πιθανά κάτι ανάλογο να περιμένουμε και για τα σχολεία. Βέβαια στα σχολεία το μεγάλο ερώτημα είναι όχι με τι πρωτόκολλο θα πάμε, αλλά αν θα ανοίξουμε κατά. Αν θα ανοίξουμε, γιατί εδώ είναι το βασικό. Μετά θα δούμε με τι πρωτοκόλλο, αλλά για να ανοίξουμε, για να ανοίξουμε, ναι, δίνεται πολλές πιθανότητες ή πιστεύετε ότι θα πάμε κανονικά, θα γυρίζουν τα παιδιά κανονικά σχολείο? Και δεν ξέρω πόσο φοβούνται και οι ίδιοι οι συνάδελφοί σας, οι δάσκαλοι, μια τέτοια καινούργια κατάσταση. Ναι, επειδή είναι ακριβώς αερομεταφερόμενη η Όμικρον και, ναι, είναι υπερμεταδοτική να το πούμε αυτό, ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια εύλογη ανησυχία. Αν αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα σε κάτι ήταν ότι μάλλον τα σχολεία δεν βλέπω να ξεκινάμε κανονικά. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέει ο διευθυντής. Κατά την άποψη λοιπόν του διευθυντή δεν βλέπουμε να ξεκινάμε την άλλη Δευτέρα. Ναι. Αν συνεχίσει και αυτή η κατάσταση που, ναι, μάλλον δεν φαίνεται κάτι για το, ναι, αντίθετο τουλάχιστον. Ναι, με τόσες χιλιάδες κρούσματα πια στο γενικό πληθυσμό φαντάζομαι ότι θα είναι μεταξύ αυτών και πάρα πολλά παιδιά. Ακούστηκε κάτι από κάποιους ειδικούς χθες ότι, ναι, 1 στα 7 παιδιά ηλικίας 5 με 18 ετών ίσως να νοσούν αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Θα πρέπει όλα αυτά να τα σταθμίσει η Επιτροπή Ειδικών και να πάρουν τις αποφάσεις. Πάντως με αυτά τα δεδομένα να ξεκινήσουμε τα σχολεία μου φαίνεται λίγο δύσκολο, είναι από λίγο τολμηρό. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα και οτιδήποτε αποφασίσουν οι ειδικοί και το, ναι, Υπουργείο. Εάν είμαστε, πάμε τώρα στην υπόθεση που όντως δεν ανοίξουν, επανέρχεται κατευθείαν κύριε Ξανθόπουλε τηλεκπαίδευση και για την πρωτοβάθμια και για την δευτεροβάθμια για όλους? Σαφέστατα. Θα πάμε στο σκηνικό που ζήσαμε πέρσι κατά κόρον, όπου το πρωί λειτουργούσε η τηλεεκπαίδευση μέσω WebEx για την δευτεροβάθμια και το απόγευμα για την πρωτοβάθμια, για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Αυτό δεν είναι πισωγύρισμα, πιστεύετε? Πισωγύρισμα, εντάξει, είναι ένα πρωτόκολλο που θα το εφαρμόσουμε. Ναι, είναι μια ανάγκη, είναι μια έκτακτη ανάγκη, αυτό που λέμε προσωρινή εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Τώρα αυτές οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης 2 χρόνια έχουν γίνει σχεδόν μόνιμες. Είναι σίγουρα κάτι δύσκολο, αλλά το, ναι, έχουμε δοκιμάσει. Είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι από ό,τι παλιότερα να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως.
Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί δεν το θέλουν αυτό και κανείς μας νομίζω... Αυτό είναι διαπίστωση πια σίγουρη. Που γνωρίζει πώς δουλεύει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πώς οι διαζώσεις δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι σε μόνιμη κατάσταση μπορεί να είμαστε έτσι. Αλλά όπως είπατε και εσείς, ως μια λύση ανάγκης, αναγκαστικά θα υιοθετηθεί κάποιο τέτοιο μοντέλο. Ούτως ή άλλως, το Υπουργείο από την αρχή είχε εκδώσει τις σχετικές εγκυκλίους και τις σχετικές αποφάσεις, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα από τη μεριά των σχολείων, σε περίπτωση που ανασταλεί η λειτουργία τμήματος ή σχολείου, να μεταβαίνουμε άμεσα στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Μάλιστα. Σε αυτό που ο κόσμος ξέρει ως WebEx. Πάντως, φαντάζομαι, επειδή μεσολαβούν και αργείς και αυτή την εβδομάδα, και εδώ έχουμε και ιδιαιτερότητες διάφορες, αλλά τέλος πάντων, εμείς θα το μάθουμε, πιστεύετε, προς το τέλος της εβδομάδας. Θα το μάθουμε Σαββατοκύριακο, κάπως νομίζω ότι πρέπει να το μάθουμε, έτσι. Δεν ξέρω αν θα πάει τόσο πολύ. Πιστεύω την Τετάρτη κάποιες αποφάσεις πρέπει θα να βγουν. Ώστε να δοθεί και λίγος χρόνος στα σχολεία να προετοιμαστούν για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, να βγάλουν κάποια προγράμματα. Θέλει μια προεργασία γι' αυτό. Άρα λοιπόν πιστεύετε ότι μέχρι την Τετάρτη θα πρέπει να ξέρουμε. Οπότε μια πιο φρόνιμη απόφαση θα ήταν να ξέρουμε οριστικά τι θα γίνει, σύμφωνα φυσικά πάντα με την εισήγηση των ειδικών και την απόφαση του Υπουργείου. Τετάρτη, Πέμπτη νομίζω θα ήταν καλό να το γνωρίζουμε, για να οργανωθεί καλύτερα η εξ αποστάσεως. Τότε θα γίνει, αν επαναλαμβάνω, πάμε για εκπαίδευση, τηλεεκπαίδευση από Δευτέρα. Εάν όμως από την άλλη πάμε κανονικά, τότε χρειάζεται κάποια προεργασία το σχολείο, ανάβουν καλοριφέρ νωρίτερα. Γίνονται πράγματα, καθαρίζονται νωρίτερα, δεν ξέρω τι προεργασία υπάρχει. Είναι μια τυπική διαδικασία όλη αυτή, δηλαδή γνωρίζουν οι διευθυντές λίγο πριν την έναρξη να ανάψουν τα καλοριφέρ, να υπάρξει μια καθαριότητα στο χώρο, γιατί υπήρξε μια απουσία 15 με 20 ημέρων. Αυτό όμως είναι ρουτίνα, δεν είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τον... Εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά, είναι πιο απλά. Αλλά σίγουρα με τα καλοριφέρ πρέπει να ανάψουν, διότι 15-20 μέρες ένα κτίριο και μάλιστα τεράστιο παγωμένο θέλει ώρες για να ζεσταθεί. Ναι, θέλει να δουλέψει ώρες, συμφωνούμε σε αυτό. Έχουν γι' αυτό πρέπει να υπάρξει εκεί λίγο νωρίτερα κάποιο άναμα των... Συν το γεγονός ότι πρέπει να έχετε και πάντα ανοιχτά παράθυρα λόγω των μέτρων, βέβαια. Ναι, σίγουρα. Ο εξαερισμός είναι, το είδαμε, είναι αερομεταφερόμενος ο ιός. Ο εξαερισμός είναι ένα από τα βασικά προληπτικά μέτρα που πρέπει να παίρνουμε. Και ανοίγουν πάντοτε τα παράθυρα στα σχολεία, κύριε Χρυσανθόπουλε, μια και το λέμε τώρα αυτό. Δηλαδή, να το φανταστούμε λίγο πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Σε αρκετά σχολεία, σε αρκετά τμήματα και ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή αν αντέχουν λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο το κρύο, και σίγουρα πάντως στα διαλύματα, γίνεται αερισμός των αιθουσών. Μάλιστα. Γιατί κυρίως στα διαλύματα λοιπόν και όχι στην ώρα. Κυρίως πιο πολύ στα διαλύματα. Τώρα στην ώρα που γίνεται το μάθημα, καταλαβαίνετε να έχουμε διάπλατο παράθυρο, θα είναι πολύ κρύο, ίσως σε κάποια ανάκληση να γίνεται. Το πιο σημαντικό για μένα είναι. Και αυτό που θα πρέπει να αναμένουμε, αν τυχόν πάμε σε κανονική λειτουργία των σχολείων από τη Δευτέρα, θα είναι το πρωτόκολλο με το οποίο θα εργαστούμε, κύριε Νατσούλη. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε ενισχυμένη μάσκα, διπλή μάσκα. Με τι μάσκα θα έρθουν τα διαλύματα, τι θα γίνει με τους διπλοεμβολιασμένους, τους διπλοεμβολιασμένους, πώς θα κλείνει το τμήμα. Αναμένονται κάποιες αλλαγές σε όλα αυτά τα πρωτόκολλα και αν πάμε σε... κανονική λειτουργία όπως το λέμε, το πρωτόκολλο σίγουρα θα είναι διαφορετικό. Αυτό περιμένω με μεγαλύτερη, ας πούμε, αγωνία και εγώ περιέργεια. Τώρα, στιγμή. Να δω δηλαδή, αφού πάμε σε έναν ιό που, σε μια παράλλαγή μάλλον του ιού, την όμικρον, που είναι τόσο μεταδοτική, τι θα προβλέπει το νέο πρωτόκολλο για εμάς τους εκπαιδευτικούς και για αλλά τους γονείς, πώς θα πρέπει να προετοιμάζουν. Το σχολείο είναι ένα σύνολο πραγμάτων, δεν είναι μόνο τα παιδιά, είναι και εκπαιδευτικοί και πολλά. Ακριβώς. Οπότε, κύριε Ξανθόπουλε, λογικά θα τα ξαναπούμε στην εβδομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Ναι, βέβαια τώρα ήμασταν, κύριε Νατσούλη, σε εικασίες. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα τα πούμε θα μιλήσουμε ακριβώς. Θα έχουμε μπροστά μας είτε το νέο πρωτόκολλο, είτε την τηλεεκπαίδευση. Οπότε θα έχουμε κάτι πιο απτό για να το αναλύσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά, κύριε Ξανθόπουλε. Καλή χρονιά. Με υγεία για όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς. Να είστε καλά. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr.
Συνδέσου με την ενημέρωση.